Στο σημερινό παιχνίδι θα ζήσουμε την πειρατική ζωή, κανονικά με τα όλα της. Σήμερα τσεκάρουμε την closed beta του Sea of Thieves. Δεν ξέρω πότε έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Η closed beta είναι στην Τετάρτη. Όσοι δεν έχετε ιδέα του Sea of Thieves, καταρχάς, τι φάση ρε παιδιά. Σα είχαν κλείσει σε κανένα υπόγειο, σε κανένα μπουντρούμι. Τέλος πάντων, το Sea of Thieves είναι ένα multiplayer παιχνίδι. Σε πετάει μέσα σε ένα κόσμο, έχει το πλοίο σου, προσπαθεί να βρει θησαυρού, ζει γενικά σαν πειρατή. Μπορεί να έχει πλοίο για έναν, πλοίο για δύο, πλοίο για τέσσερι. Είχα παίξει λίγο με τον Axel και τον Banner, είχαμε παίξει 3-4 ώρε, οπότε ξέρω τα βασικά. Αυτή τη στιγμή όμω είμαι μόνο μου. Θα πάρω το πλοίο μου, θα ανοιχτώ και ό,τι γίνει. Λοιπόν, σε ξεκινάει από εδώ πέρα που είναι αυτή η τύπησα. Άλλε οι μόδε τότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ έχει μπανάνες. Ξέρεις τι, θα κλέψω λίγες μπανάνες από εδώ πέρα. Πειρατής είμαι, ό,τι θέλω κάνω, εντάξει, μην κρίνεις. Θα πάρω και μερικά wooden planks από εδώ πέρα και μερικά cannonballs από εδώ πέρα. Ό,τι βρίσκεις σε αυτό το παιχνίδι, καλό είναι, το παίρνεις. Πείς είναι βράδυ. Να σαλπάρω βράδυ. Θα σαλπάρω βράδυ, λοιπόν. Αρχικά πηγαίνει σε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, τον οποίο τον βλέπετε πως είναι. Αν σας κάνουν εντύπωση οι τύποι με τα χρυσά δόντια, αυτό το έχει πάει σε άλλο level. Τέλος πάντων. Εδώ κανονικά έπρεπε να έχει ένα quest, δεν το έχει αυτός. Οπότε απλά θα πάρω το πλοίο μου και θα φύγω. Το οποίο πλοίο μου πρέπει να είναι αυτό. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σκοτεινό το βράδυ. Δεν ξέρω καν τι βλέπετε, ούτε εγώ βλέπω πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ένας καρχαρίας, ο οποίος θα μπορούσε να μην είχε φάει. Παρ' όλα αυτά, γεμίζουμε τα κανόνια. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά είναι κάτι σαν καίκι, εντάξει. Γιατί με ένα άτομο, δεν έχει πολλά. Λοιπόν, ό,τι βρήκα εδώ πέρα θα το φυλάξω, τα wooden planks, τα cannonballs. Που διάολο φυλάω τα cannonballs. Έχω φυλάξει τα πάντα έξω από τα cannonballs. Πού τα φυλάω τα cannonballs. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν το βρίσκω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Εν τω μεταξύ εδώ έχει διάφορα πράγματα. Έχει και μερικά που δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Π.χ. αυτό. Μπορεί να θες να παίξει μουσική. Το κάνει λίγο πιο δραματικό. Τέλος πάντων. Voyage. Ουσιαστικά τα voyage είναι τα ταξίδια που κάνεις. Είναι κάτι σαν quest το παιχνίδι. Θα πάρουμε αυτό. The Stash of Captain Bones. Δεν ξέρω γιατί εννοείσαι μόνο σου, σου λέει να το κάνεις vote. Πέταξα το μαχαίρι εδώ. Αρχίζω αυτό το voyage. Ενώ είμαι μόνο μου. Τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που κάνεις πριν αρχίσει το ταξίδι σου. Κλείφεις το δάχτυλο, κάνεις έτσι. Λες που φυσάει ο αέρας. Από εκεί. Παίρνεις αυτό εδώ πέρα, το κατεβάζεις. Φουσκώνει. Δεν φουσκώνει. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Σημαίνει ότι πρέπει να πας εδώ και να το κάνεις λίγο adjust. Τώρα φουσκώνει. Δεύτερο πράγμα. Πατάς έψιλον. Παίρνεις αυτό στα χέρια. Το κοιτάς. Δεν σου λέει κάτι. Δεν σε πτωεί το γεγονός ότι δεν σου λέει κάτι. Πειρατής είσαι. Πηγαίνεις κάτω στο μεγάλο το χάρτη. Το ξανακοιτάς. Και πρέπει να πάμε σε αυτό το νησί που είδαμε τώρα στο μικρό χάρτη. Το οποίο είναι το Blind Spans Lagoon. Το μαρκάρεις, κάνεις λίγο zoom out, βλέπεις πως είναι. Πρέπει να κάνουμε 180 μοίρες πίσω και να φύγουμε όλο ευθεία. Φεύγουμε λοιπόν από το χάρτη. Πηγαίνουμε στην Άγκυρα. Σηκώνουμε την Άγκυρα. Ξεκινάς το ταξίδι τώρα, αρχίζεις και πηγαίνεις. Πρέπει να πάμε όλα αριστερά. Το έχω αφήσει το τιμόνι φουλ αριστερά. Υπάρχει μια πιθανότητα, παιδιά, να ζήσουμε τον Τιτανικό. Το βλέπετε αυτό εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά το ρισκάρω. Μικρό πλοίο έχουμε, θα γυρίσει εύκολα, ναι. Και τώρα πρέπει να δω πού βρισκόμαστε στο χάρτη. Περίμενε. Είναι δύσκολο να είσαι ένας και να κουμαντάρεις πλοίο. Πού πάμε. Πρέπει να πάμε από εκεί. Λάθος. Πρέπει να στύψω κι άλλο αριστερά. Δεν μας βοηθάει ούτε η μητέρα φύση, ο αέρας είναι ανάποδα. Τέλος πάντων. Έστω ότι θα καταφέρω να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Νομίζω αυτό εκεί είναι το νησί. Είναι από εκεί. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να ξανακοιτάξω το χάρτη. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κουμαντάρω το πλοίο για να μην βρεθούμε πάνω σε κανένα βράχο. Λοιπόν, πάμε να ξανακοιτάξουμε το χάρτη. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ωραία, εξαιρετικά. Τώρα πρέπει να πάμε ευθεία. Το νησί πρέπει να είναι αυτό εκεί πέρα στο βάθος. Αυτό το καμπανάκι δεν ξέρω τι ρόλο βαράει, αφού είμαι μόνος μου πάνω στο πλοίο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε εξαιρετική πορεία, εκεί πρέπει να πάμε. Οπότε, λογικά, αυτό το νησί που βλέπουμε εδώ μπροστά, αυτό το νησί που πρέπει να πάω. Πάλι έχουμε αντίθετο αέρα, οπότε το πλοίο πάρει πάρα πολύ αργά. Αλλά τι να κάνεις, θα δουλέψουμε ό,τι έχουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ανέβω πάνω στο κατάρτι. Αν λέγεται κατάρτι, συγγνώμη, μπορεί να μην πηγαίνω πολύ καλά με τις ναυτικές ορολογίες. Λοιπόν, βγάζουμε τηλεσκόπιο. Είναι αυτό εκεί, πάνω θεμάμαι. Δεν ξέρω. Είναι το Blind Man Lagoon. Είναι αριστερά μου, περίμενε. Έφαγα λίγο damage, αλλά δεν πειράζει. Όλα για το θησαυρό. Αυτό αριστερά μου είναι. Γύρνα, γύρνα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάμε και πάνω, ρε παιδί, να το βγάλουμε στεριά. Γιατί μετά δεν ξέρω κάπως μπαίνει μέσα στη θάλασσα, λοιπόν. Νομίζω είμαι καλά. Ρίχνουμε την άγκυρα. Εντάξει, μπορεί να κολυμπεί. Όχι, καταπληκτικά το πάρκαρα. Ηρεμία, όπα. Ελπίζω να μην είμαστε πάρα πολύ ρηχά και να μπορεί να κουνηθεί μετά. Λοιπόν, ελπίζω επίση να μην πέσει κανένα καρχαρία τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν κοιτάω καν πίσω. Δεν είχε καρχαρία. Όλα καλά. Έχουμε αφήσει εδώ πέρα το πλοίο μας. Τώρα αρχικά βγάζουμε το σόβελ. Μετά βγάζεις το χάρτη και το κοιτάς. Ο θησαυρός λογικά είναι από εκεί απέναντι. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα έχει cannonballs. Θα τα πάρω. Μόνο cannonballs έχει. Και wooden planks. Και αυτά τα θέλω. X mark the spot που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι κάπου εδώ. Το ακούσατε αυτό. Όταν ακούς τον γκλαν, ξέρεις ότι είσαι καλά. Οπότε σκάβουμε τώρα. Και σου έχει και αυτή την επική μουσική. Το κάτι βρήκε, μπράβο. Το τσιμπάμε αυτό. Το παίρνουμε και πάμε σπίτι, παιδιά. Voyage complete. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά, αυτό είναι το πρώτο quest. Σου λέει πήγαινε πάρε ένα θησαυρό. Άλλα quest έχουν και κανονικούς γρίφους. Ουσιαστικά, τώρα αυτό μπορώ να κάνω να βάλω ένα άλλο voyage. Το οποίο πάλι είναι The Stash of Captain Bones. Δεν θα κρατήσει πολύ και αυτό. Απλά θα πας σε ένα νησί, θα πάρει θησαυρό. Οπότε το βάζω.
Πατάω F. Ουσιαστικά αυτό το πρώτο quest στο δίνει δωρεάν, δεν χρειάζεσαι coins. Κάνεις μερικά τέτοια, παίρνεις μερικά chest, τα γυρίζεις πίσω, σου γυρίζει coins, οπότε μετά παίρνεις πιο ακριβά quest. Έχουμε τώρα πάλι ένα χάρτη. Και το πιστό μας shovel. Κοιτάμε το χάρτη. Είναι εκεί, δεν ξέρω καν που είναι αυτό. Θα μάθουμε όμως. Κοιτάμε το μεγάλο χάρτη, το μεταξύ βλέπετε εκεί πέρα το σημείο, είναι που έκανα οχταράκι επειδή δεν ήξερα ποιο νησί είναι από όλα αυτά. Είναι το Black Sand αυτό. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Πρέπει να πάω northeast. Αν πάω northeast, θα βρεθώ εκεί πέρα, οπότε πάμε στο νησί. Λοιπόν, γυρνάμε τα πανιά αρχικά. Ο αέρας είναι πάλι αντίθετα, έτσι δεν είναι? Μια φορά να έχουμε ευνοϊκό αέρα, βρεδιά, ολεφίσα λίγο στο πανί μου. Τέλος πάντων, περίμενε γιατί ξεφεύγουμε. Είναι αυτό εκεί πέρα πίσω το νησάκι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι. Ωραία, φτάνουμε στο νησάκι. Αυτό που βλέπω είναι κάτω αριστερά που φαίνεται η ζωή μου. Δεν έχω πάρα πολύ ζωή, οπότε ήρθε η ώρα να φάω μια μπανάνα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, κοντεύω εδώ, ήρθε η ώρα να ρίξω την άγκυρα. Γενικά θες όσο πιο κοντά γίνεται, αλλά να μην ανέβει στεριά. Τα κατάφερα. Γιατί όσο πιο κοντά, γιατί έχει καρχαρίες, παιδιά. Δεν θες να σε φάνε καρχαρίες. Λοιπόν, έστω ότι δεν θα με φάνε. Εν τω μεταξύ, είναι και βράδυ πάνω, θυμάμαι, και δεν βλέπω τίποτα. Θα βγάλουμε το φανάρι μας, ανοίγουμε το χάρτη. Πού διάολο είναι ο θησαυρός? Από όσο καταλαβαίνω, ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Οπότε αναγκαστικά βγάζουμε σόβελ τώρα. Δεν θα βλέπετε πάρα πολλά, ούτε εγώ βλέπω. Γκαντάν, αυτό ακριβώς θέλουμε να ακούσουμε. Τι θησαυρός είναι αυτός, περίεργος. Chest of 1000 Crogs. Ρούμι έχει μέσα, μου κάνει. Πειρατής είμαι. Ω, αυτό ο θησαυρός πρέπει να είναι καταραμένος γιατί δεν κάνω αυτή τη στιγμή τίποτα. Και μάλλον έχω μεθύσει. Τέλος πάντων, θα καταφέρουμε με τα οχταράκια να φτάσουμε στο πλοίο ίσως. Μην έρθει κανένα καρχαρίας τώρα, είμαι δίπλα. Την έχω ακούσει τόσο πολύ που ακούω και μουσική δικιά μου. Όλα καλά είναι, μπορείς. Ωραία, άστο κάτω. Ξεμέθησα. Ωραία, νομίζω ξεμέθησα. Σε αυτό το παιχνίδι το μεταξύ έχεις πάντα ένα τέτοιο μαζί σου. Το οποίο υποθέτω έχει ρούμι. Και μπορείς να πιεις. Δεν το πιω τώρα. Εντάξει, μέθησα πριν. Φτάνει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο chest. Κοιτάμε το χάρτη. Αυτό τώρα που ψάχνω είναι ποιο είναι το πιο κοντινό outpost. Το οποίο είναι το Dagger Tooth. Εντάξει, έβαλα μερικούς κύκλους όπου να είναι. Οπότε εκεί θέλω να πάω. Για να αφήσω τα chest να πάρω λεφτά. Έτσι, παιδιά είναι οι πειρατές. Θέλουμε να πάμε south. Μην βρεις πάνω εδώ πέρα. Ένα μικρό νησάκι είναι. Έστω ότι θα καταφέρω να θα στρίψω. Όλα καλά. Μπορεί να τρύψει από κάτω, βέβαια. Περίμενε. Έχουμε εδώ μια μικρή τρύπα. Εντάξει. Περίμενε, γιατί μπάζουμε νερά τώρα. Γίνανε μερικές τρύπες, εντάξει. Ίσως δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Λίγο νερό είναι. Σιγά. Βράχει, κάνει λίγο τα μπατζάκια μας. Όλα καλά, λοιπόν. Έγινε μια τρύπα και εδώ. Και μπαίνει που και που λίγο νεράκι. Οπότε ας το φτιάξουμε κι αυτό. Και τώρα, παιδιά, κουβάδες. Αυτά έχει. Τι να κάνεις. Μπορεί να μου επιτέθηκε πειρατής. Μπορεί να κατάφερα μόνος μου να καταστρέψω λίγο το πλοίο. Αλλά βγάλαμε όλο το νερό τώρα, είναι σαν καινούριο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο καιρός δεν είναι πολύ ευνοϊκός, μπορεί να πιάσει και καταιγίδα, το οποίο γενικά δεν θες, εντάξει, γιατί μπαίνει νερό μέσα, μπορεί να σε χτυπάνε κεραυνοί, να ανοίγει τρύπες στο πλοίο από τους κεραυνούς. Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Τουλάχιστον έχουμε ευνοϊκό αέρα τώρα. Λοιπόν, εκεί πέρα στο βάθος βλέπω ένα πλοίο. Δεν ξέρω αν εκεί είναι το outpost που θέλω να πάω, αλλά βλέπω ένα πλοίο. Αν δεν με έχει δει αυτός εκεί πέρα και αφήνει θησαυρούς ή κάνει τα δικά του πράγματα εκεί πέρα πάνω στο νησί, μπορώ να του πάρω πράγματα, μπορώ να του πάρω το πλοίο, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Πάμε σε αυτό το πλοίο. Το κάνω ραμ. Θα πέσω πάνω του. Το έχω ρίξει σε πορεία να πέσω πάνω του. Δεν ξέρω πού είναι αυτός ο τύπος. Ω Θεέ μου, μιλάνε. Αυτό εκεί είναι το πλοίο μου. Δεν ήθελα να πάει έτσι. Γιατί δεν τράβηξα την άγκυρά μου? Δεν χρειάζεται πανικός παρ' όλα αυτά. Το βλέπετε αυτό το μπλε το πράγμα? Εκεί πέρα είναι ο γοργόνος. Αν μιλήσω στο γοργόνο, με πηγαίνει πίσω στο πλοίο μου. Ελπίζω το πλοίο μου να μην έχει βουλιάξει γιατί έχω θησαυρούς μέσα. Μου τραγουδάει. Περίμενε, έρχομαι, γοργόνε. Γοργόνος είσαι, γοργόνα. Δεν ξέρω τι είσαι. Return to my ship, όχι, γοργόνος πρέπει να είναι. Ωραία. Τι συμβαίνει στο πλοίο μου? Όλα είναι καλά. Πού έχω πάει? Περίμενε. Περίμενε. Έχει μπει νερό στο πλοίο, παναθεμάμαι. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Όλα είναι υπό έλεγχο, εντάξει. Έφυγε το νερό, έχει μείνει λιγάκι. Θα το βγάλω και αυτό, κρίμα είναι. Φύγε από εδώ. Όλα πήγανε καλά, λοιπόν. Ας γυρίσουμε τώρα στο outpost. Ειρηνικά τελείως. Ίσως το να πάω στο άλλο πλοίο και να το καταστρέψω χωρίς να ρίξω την άγκυρα στο δικό μου, να μην ήταν το πιο έξυπνο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση σώθηκε. Έχω ακόμα τους δύο θησαυρούς μου. Εδώ πέρα είναι το outpost, οπότε όλα θα πάνε καλά, λοιπόν. Ίσως να είμαι λίγο μακριά, αλλά θα κολυμπήσουμε και όλα θα πάνε καλά, λοιπόν. Θα πάρω πρώτα αυτό το θησαυρό που δεν μου προκαλεί κακά πράγματα. Απλά θα προχωρήσω. Μην έρθει κανένας καθαρίας τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα δεν έχω ιδέα αν κάποιος μπορεί να με σκοτώσει εδώ πέρα που είμαι. Όπως και να έχει, εγώ πρέπει να αφήσω εδώ πέρα το θησαυρό. Περιμένει, πάρε. Ωραία. Συν 162 coins εκεί πέρα πάνω δεξιά. Πάω να πάρω ένα θησαυρό. Αλλά έχει ένα καρχαρία εδώ. Είναι ζήτημα επιβίωσης. Α, είναι δύο. Πώς κολυμπάνε τόσο ρηχά? Ωραία, πάει ο ένας. Εκεί είναι ο άλλος. Μπορεί να ζήσουμε ειρηνικά? Δεν μπορούμε. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση να ζήσουμε ειρηνικά. Δεν ήθελε. Το γεγονός ότι κολυμπάμε ένα σνάιπερ κάτω από τη θάλασσα είναι λίγο περίεργο. Με σκότωσε ο καρχαρίας. Κοίτα, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί τώρα είμαστε στο Fairy of the Damned, εδώ είναι όλοι νεκροί. Περιμένεις λίγο, ανοίγει πόρτα μεταξύ των νεκρών και των ζωντανών, περνάς την πόρτα, ξαναβρίσκεσαι στο πλοίο. Τώρα που να είναι έρθει η ώρα μας, χτυπάνε οι καμπάνες, περνάμε εδώ μέσα, όλα καλά. Αφού περάσει την πόρτα, κάνει respawn εδώ πέρα, παίρνω αυτό. Έστω ότι δεν θα με φάει κανένας καρχαρίας και θα μπορέσω.
Εντάξει. Πηγαίνεις μοχταράκια μέχρι και κάτω από το νερό εντωμεταξύ. Ω Θεέ μου, δίπλα μου ένας καρχαρίας, κολυμπάμε μαζί. Ελπίζω να μην ενοχλήσεις. Ο πιο φιλικός καρχαρίας ever. Όχι! Εντάξει, μου τσίμπησε λίγο το να στράγγαλω, όλα είναι καλά. Είμαι μεθυσμένος, δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, τον βλέπω τον τύπο, προσπαθώ να εστιάσω, δεν τα καταφέρνω πολύ καλά. Πάρ το, βγάλ το από πάνω μου. Προσπαθώ. Έλα. Του το έδωσα. Πόσα, αυτό πρέπει να είναι πολλά γκολ. Δεν είναι πολλά γκολ. Τέλος πάντων, ανεβαίνει και το reputation εδώ πέρα με τους goal hoarders. Γιατί αυτό θέλουν. Τους δίνεις goal, είναι χαρούμενοι. Είχα αυτό εδώ πέρα το quest ουσιαστικά. Τώρα μπορώ να πάρω αυτά που ουσιαστικά είναι και τα δύο a day long. Αυτό ήταν half day long. Πήγαινες εκεί πέρα, έπαιρνες σταυρό, έφευγες. Αυτά έχουν και γρίφους και καρτάνε και περισσότερο προφανώς. Δεν πηγαίνεις σε ένα νησί και τέλος. Σου έχει να πας στο ένα νησί, μετά στο άλλο, μετά κάποιους γρίφους ή απλά πηγαίνεις στο νησί και λύνεις κάποιο γρίφο για να πάρεις ουσιαστικά το σταυρό. Δεν σου έχει απλά το χ. Ή άμα θες μπορείς να χαλάσεις τα coins για cosmetics, να πάρεις, ξέρω εγώ, καπέλα. Ρούχα, γενικότερα, ό,τι θες. Και ουσιαστικά κάπως έτσι δουλεύει το παιχνίδι. Έρχομαι εδώ πέρα στο shopkeeper. Γιατί να μην έχω ένα τέτοιο κουβά. Ξέρεις τι, θα πάρω ένα τέτοιο κουβά. Χαίρεσαι τα ταξίδια, έτσι κι αλλιώς έχω λεφτά για τα ταξίδια. Μου μετράει τα coins. Πώς, εντάξει, 200 coins είναι, πώς τα έδωσα. Ένα-ένα. Μπορεί να μου πεις, άμα είναι coins. I had a problem fighting that, ask me again. Γενικότερα η μπέτα έχει προβλήματα. Ενώ τα έχω τα λεφτά, δεν θέλει, δεν ψήνεται να τα αγοράσω. Να μην έχω χρυσό κουβά. Να είμαι με τον. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η closed beta του Sea of Thieves, κάπως έτσι είναι το παιχνίδι. Θα κυκλοφορεί σε τιμή AAA, δηλαδή 60 ευρώ θα κοστίζει. Δεν ξέρω να αξίζει τα λεφτά του, γιατί δεν ξέρω ακόμα πόσο πολύ μπορεί να σε κρατήσει. Έχω παίξει αρκετά, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, μου φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να σε κρατήσει και αν θα αξίζει τα 60 ευρώ. Anyway, αυτή είναι η closed beta του Sea of Thieves, θα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή livestream. Αντίο. Εντάξει, ως πειρατής ρε παιδί μου, δεν παίρνω 10 στα 10, αλλά κατάφερα να ρίξω ένα πλοίο. Το οποίο μπορεί να ήταν εκεί παρατημένο και πιθανότατα το έριξα και δεν κέρδισα κάτι από αυτό. Επίσης έχασα και το δικό μου το πλοίο, αλλά τελικά το βρήκα. Να είναι καλά ο γοργονάνθρωπος. Όπως και να έχει όμως, είχε αίσιο τέλος. Άφησα και δύο σταυρούς, όλα πήγανε καλά. Anyway, εδώ πέρα, τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Που άμα θες μπορείς να τα κλικάρεις και να πας να τα δεις. Επίσης, το description έχει πληροφορίες για το παιχνίδι και διάφορα links δικά μου. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αντίο.